Τώρα έχουμε άλλα δύο μεγάλα θέματα που προέκυψαν εχθές από τον προϋπολογισμό και ο κύριος Μιάρης θα μας βοηθήσει. Έχουμε το θέμα των αντικειμενικών αξιών και το θέμα των αποδείξεων. Να ξεκινήσουμε με τις αποδείξεις, επειδή είναι ένα καθημερινό, μια καθημερινή δραστηριότητα των πολιτών. Ουσιαστικά. Τι όλους... αλλάζει από την 1η-1η του 2020 για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μήπως το συζητάμε συνεχώς αυτό με τις αποδείξεις. Όχι, πλέον είναι. Αλλάζει συνέχεια. Πλέον όμως είναι γραμμένο. Είναι αυτό που λέμε, ναι, γράφτηκε. Και είναι, λένε, 30%. Είναι 30%. Λοιπόν, έχουμε 30% του συνόλου του εισοδήματος, ναι, πια. Από μηδενικό εισόδημα θα έχουμε 30%. Εδώ είναι μεγάλο το ποσοστό. Γιατί για τα χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, το πρώτο και κύριο, γιατί αυτοί που έχουν να ξοδέψουν, σίγουρα θα έχουν να ξοδέψουν για κάποιο ενίκιο, θα πρέπει να έχουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε μεγάλη ενίσχυση στην πληρωμή μέσω τραπεζών και μέσω πιστωτικών καρτών. Αυτό, αλλά να θυμίσω ότι και αυτοί που ουσιαστικά φορολογούνται με τεκμήρια, εκεί είναι, γιατί μεγάλη εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ναι. Τα τεκμήρια είναι το πρόβλημα που δημιουργείται και νομίζω εκεί θα συναντήσουμε δίνοντα περισσότερα. Ένα γρήγορο παράδειγμα. Και αφορά κυρίως τα τεκμήρια, ποιους αφορά τους φτωχούς, θα έλεγα. Ή αυτούς που δεν δηλώνουν εισοδήματα πραγματικά. Για να κρατάμε και τις αποστάσεις και τις αποστάσεις. Τι έχουμε λοιπόν. Τα δύο αλήθεια είναι. Ισχύουν. Έχουμε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει στην εφορία 7.000 ευρώ το χρόνο. Όμως με τα τεκμήρια που έχει, τι σημαίνει τεκμήριο? Είσαι ανήπαντρος, 3.000. Αν είσαι παντρεμένος, είναι 5 δια 2, 2,5 στο κάθε μέλος της οικογένειας. Έχεις ένα αυτοκινητάκι, εγώ σου λέω ένα σαραβαλάκι, 4.000. Μένεις και κάπου. Είτε είναι ενίκιο, είτε είναι αγορασμένο το σπίτι. Όλα αυτά, αν τα βάλεις κάτω, θα σου φτάσουν 10-11.000. Εσύ έχεις δηλώσει, κύριε Μιάρη, 7.000 στην εφορία και έχεις επαναπαυθεί ότι θα φορολογηθείς για τα 7.000. Και θα πρέπει να έχεις συγκεντρώσει και αποδείξεις για τα 7.000. Αν δεν. Σου λέει η εφορία, δεν θα σου μαζέψεις αποδείξεις για τα 7.000, θα μαζέψεις για αυτό το πλασματικό εισόδημα που πιστεύω εγώ ότι έχεις, τα 11.000. Και άλλο ένα και πιο εκεί σοβαρό. Θα την πατήσουν για να πληρώσουν φόρο. Αν δεν λογαριασμού, αντί για, 7, για 2% είναι 3.300. Ναι. Το πιο σοβαρό που αντιμετωπίζουμε είναι αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες. Για κάποιο λόγο, είτε το δημόσιο είτε από χρέη, έχουν αποκλειστεί. Δεν έχουν από ούτε καν πλαστικό χρήμα. Το πλαστικό χρήμα λοιπόν για αυτούς είναι μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια. Τώρα βλέπουμε στο νομοσχέδιο ότι θα φορολογηθούν με 9%. Μέχρι πέρσι είχαμε 22% επιβάρηση. Τεράστια επιβάρηση για αυτούς. Όλοι αυτοί θα δημιουργηθούν. Θα δημιουργηθούν. Πάντως, ένα πρόβλημα, ναι, νομίζω. Επειδή καταλαβαίνω, μίλησα σήμερα το πρωί με τον κύριο Σκυλάκακη. Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά. Ο υπουργό θα έλεγα για τα θέματα δημοσιονομική πολιτική. Αυτό. Έτσι. Δηλαδή, ποιο μα έρθει. Γενικό λογιστήριο του κράτου. Πολύ απλά λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Εγώ δεν κατάλαβα ότι αυτό το 30% στο οποίο καλούμαστε να αποδείξουμε ότι το ξοδέψαμε, ιδίως με ηλεκτρονικό κλίμα, χρήμα, θα πάμε να χτυπήσουμε τους φοροφυγάδες ή αυτούς που έρχονται και σου λένε τόσο με απόδειξη, ναι, και τόσο χωρίς απόδειξη. Δεν είναι τόσο. Καλά κάνεις και το παρατηρείς. Δεν στοχοποιεί τις ομάδες των φοροδιαφευγόντων. Θυμάστε πριν από κανένα μήνα που ξεκινήσαμε εδώ τη συνεργασία μας, σας είχα πει. Φεύγοντας, ότι, ναι, σας είχα πει ότι στο Υπουργείο εξέταζαν, μελετούσαν ένα καινούριο σύστημα αποδείξεων. Ναι, να μαζεύουμε αποδείξεις με πλαστικό χρήμα, αλλά ένα 20% να προέρχεται από επαγγέλματα που είναι πρωταθλητές της φοροδιαφυγής. Όταν τους ρώτησα την περασμένη εβδομάδα τι έγινε αυτή η πρόταση και αυτό το σχέδιο, μου είπαν στις καλένδες. Θα παραμείνουμε όπως ήταν το σχέδιο, απλώς θα αυξηθεί ο αριθμός των αποδείξεων να δηλώσουμε στην φορολογική μας δήλωση. Αντιλαμβάνεσαι, Γιώργο, ότι όταν όλος δεν έχει ένα κίνητρο να ζητήσει αποδείξεις, θα κάνει το παζάρι που λες, τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη. Και είναι λογικό. Και δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Πάμε και στα κινητά, γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Παραδιάν να είναι οργισμένος όχι τόσο πολύ για τις αντικειμενικές, όσο για εκείνο το 40%. Θυμάστε και αυτό το είχαμε αποκαλύψει εδώ για την έκπτωση φόρου. Γιατί ότι αν πας να κάνεις εργασίες στο σπίτι, θα έχεις έκπτωση φόρου 40%. Τελικά η έκπτωση φόρου γίνεται έκπτωση εισοδήματος. Δηλαδή, χαλάω εγώ 10.000 για να ανακαινήσω όλο μου το σπίτι. Να το βάψω, να φτιάξω κουφώματα, μπατζούρια, τα πάντα. Αυτά τα 10.000, το 40% είναι 4.000 ευρώ. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι αυτά μου τα 4.000. Να περιμένω. Θυμάσαι, για τις εργασίες. Μου είπες για την Κρήτη να περιμένεις να αλλάξει η χρονιά. Άρα λοιπόν, τι έλεγες, τα 4.000 αυτά θα τα αφαιρέσεις από το φόρο. Όμως τώρα τι σου λέει, τα 4.000 δεν θα τα αφαιρείς από το φόρο, θα τα αφαιρείς από το εισόδημα. Άρα λοιπόν. Στο συντελεστή του φόρου. Στο 9%. Αν είναι χαμηλό ή στο 20-22. Ο ΦΠΑ πόσο είναι? 24. Ναι. Σιγά μην μπεις του μάστορα για τώρα να. Τώρα δεν είπα τίποτα. Εγώ κάτι άφησα να εννοηθεί. Ναι, να χαλάσουμε τώρα και τις καρδιές μας, ας πούμε, που θα δεν σου πει. Δεν θα λειτουργήσει εν ολίγη. Στα χαμηλά εισοδήματα όχι. Πολύ φοβάμαι, Διονύση, πως δεν θα λειτουργήσει. Ούτε το ένα με τις αποδείξεις,
Γιατί δεν σου λέει φέρτα μου από τον γιατρό, τον υδραυλικό, τον δικηγόρο, τον θέλετε νοφρολογό. Την απάντηση που μου δώσανε γιατί τελικά δεν γίνεται. Η πλάκα πια είναι ότι διάφορα κυβερνητικά στελέχη βγαίνει το ένα και λέει, μιλάει για έκπτωση φόρου, το άλλο λέει για έκπτωση εισοδήματος. Ακόμα δεν υπάρχει μια. Στο φόρο ήμασταν μέχρι προχθές. Ναι, είχαμε μάλλον μια διχογνωμία ανάμεσα στον κύριο Πέτσα και τον κύριο Σταϊκούρα. Αν καταλάβει καλά. Σωστά. Η απόφαση λοιπόν όμως του Υπουργείου, μάλλον η σκέψη του Υπουργείου όταν του ρωτήσαμε τι γίνεται ρε παιδιά με αυτό το θέμα, δεν βγαίνουν τα λεφτά. Είπαμε, έχουμε ένα προπολογισμό. Πρέπει να γεμίζουμε κουτάκια. Αν σου μειώσουν 4.000 το φόρο, είναι πολύ μεγάλη μείωση. Είναι πολύ μεγάλη μείωση. Κύριε, δεν ήσασταν εξόχως χρήσιμοι, πρέπει να πω. Έτσι, και πολύ σαφείς. Αύριο θα μιλήσουμε και για τις αντικειμενικές αξίες. Έχουμε και εκεί αλλαγές. Έχουμε και εκεί αλλαγές. Ναι, όπως πάντα. Βγαίνει τίτλος για να το προμοτάρουμε για αύριο. Είναι σήμερα τα νέα και αλλιώς είναι 5 φορές. Έχουμε διαφορετική από την πραγματική αξία και σε 7.000 περιοχές θα έχουμε τρομερή αλλαγή.